pod.gr. Είμαι η Μυρτοκάζη και αυτό είναι το podcast «Η Μανούλα ξέρει». Γιατί φυσικά η Μανούλα όλα τα ξέρει. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast «Η Μανούλα ξέρει» με τίτλο «Μαμά, το θέλω!» Όχι, χειρότερο. «Μαμά, το θέλω!» Εμένα αυτή είναι η ζωή μου όλη. Ο γιος μου είναι αυτός. Άμα δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω πόσες φορές έχω γίνει ρεζίλες. Πάρα πολύ κόσμο. Έχω ένα παιδί, το ένα από τα δύο μου, το οποίο θέλει πάρα πολλά πράγματα και τα θέλει όλα τώρα και ό,τι του πάρει θέλει κι άλλο ένα και μετά θέλει κι άλλο ένα και δεν ήταν ακριβώς το που ήθελε και ξέρω εγώ. Οπότε σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για τα tantrums, τις κρίσεις που παθαίνουν τα παιδάκια κυρίως στα μαγαζιά και πώς να τις διαχειριστείτε. Εγώ όταν βλέπω άλλες μαμάδες το περνάνε, αρχικά χαίρομαι. Να πω, είμαι ενοχικά. Λέω, δεν πιστεύω, τόση κι άλλη, φανταστικό. Μετά λέω, καημενούλα, θέλω να σε πάρω μια αγκαλίτσα, πόσο σε νιώθω. Τις βλέπεις, τις μάνες καημένες να εξηγούν αγάπη μου, δεν μπορώ να στο πάρω, σου έχω πάρει 10 πράγματα, δεν έχουμε λεφτά. Με επιχείρημα, μετά αρχίζει, τη βλέπεις ότι δεν είναι καλά, αρχίζει, φορτώνει, λέει, να σου πω, δεν γίνεται, πάμε τώρα σπίτι, ο μπαμπάς αυτά με τα ρίζε, παρακαλώ, δεν με λυπάσαι τη μάνα. Δηλαδή, πάει σε όλα τα level, ψυχολογία της μάνας. Το παιδάκι φυσικά δεν το ενδιαφέρει πρακτικά να πάρει εκείνη την ώρα αυτό το παιχνίδι, απλά θέλει να παίξει με την ψυχολογία της μάνας του, η οποία μάνα γυρίζει στο σπίτι, είναι ένα ψυχολογικό ράκος. Το παιδάκι ούτε και θυμάται ότι δεν πήρε αυτό το παιχνίδι και η ζωή συνεχίζεται. Οπότε, σαν πρώτη συμβουλή, θέλω να σας πω ότι συμβαίνει σε πάρα πολλά σπίτια και σε πάρα πολλά παιδάκια. Δεν σημαίνει ότι έχετε ένα κακομαθημένο παιδί. Λίγο είναι, λίγο. Σημαίνει όμως ότι εσείς δεν το διαχειρίζετε σωστά. Και τώρα πρέπει, εσείς έτσι, όχι εγώ φοβερή, θα σας φορτώσω τώρα έτσι με ευθύνες και ανοχές. Λοιπόν, όχι εντάξει, ας πούμε την αλήθεια, εγώ ακόμα που ο γιος μου είναι 7 χρονών δεν το έχω καταφέρει, αλλά θα σας πω κάποιες συμβουλές που εσείς μπορείτε να το καταφέρετε γιατί είστε πιο φοβερές. Το πρώτο και βασικό είναι ότι θα πρέπει στα παιδιά μας πριν πάμε, αν έχουμε ένα τέτοιο παιδί, πριν πάμε σε οποιοδήποτε μαγαζί συζητάμε ανάλογα με την ηλικία του ή την ποσότητα, δηλαδή θα πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια γιατί τα έχεις ανάγκη και έχουν χαλάσει τα προηγούμενά σου ή θα πάρουμε ένα παιχνίδι ή θα πάρουμε αργότερα μέχρι 20 ευρώ. Διαχειρίσου τα, δεν με νοιάζει πώς, θες να πάρεις 10 χαζομαρίτσες που κάνουν 2 ευρώ η μία, θες να πάρεις κάτι πιο μεγάλο, αλλά κάνουμε μια συμφωνία. Οπότε, αν συμβεί κάτι πέρα από τη συμφωνία, συμφωνούμε ξανά ότι θα φύγουμε από το μαγαζί και δεν θα πάρεις ούτε αυτό για το οποίο ήρθαμε. Θέλω να εξηγήσετε στα παιδιά σας από την αρχή πόσο σημαντικό είναι το ότι η μαμά εργάζεται και ο μπαμπάς ή τέλος πάντων υπάρχει ένα budget το οποίο έχει βρεθεί εκεί και είναι δικό τους για να πάρουν κάτι έξτρα. Δεν συμβαίνει παντού, δεν λέω να αρχίσετε αυτά που μας λέγανε εμάς οι δικοί μας, τα παιδάκια στην Αφρική που πεθαίνουν, γιατί τα παιδιά αυτό, ξέρετε, τα παιδάκια στην Αφρική κανένα παιδί δεν μπορεί να το κάνει εικόνα, ακόμα και αν το δείξετε. Δεν μπορούν να ταυτιστούν με τα παιδάκια στην Αφρική. Επομένως, ας μην τους λέμε υπερβολές, απλά να τους πω ότι ξέρεις τι, εγώ έχω για εσένα αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς παραπάνω δεν μπορώ. Άρα θα πρέπει το παιδί να καταλάβει και την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση του γονέα. Τώρα, να πούμε ότι ένας γονέας που υποκύπτει σε πολλούς μικρούς πειρασμούς, δηλαδή στο τέλος που φτάνει στο μείγμα, σου λέει πάρε μου και αυτή η τσίχλα. Αν υποκύψετε σε αυτό, σημαίνει ότι σας έχουν λίγο του χεριού του. Είστε λίγο pets. Λοιπόν. Εγώ φοβερή είμαι, δεν ξέρω. Ευτυχώς που κάνω αυτά podcast και μετά τα σκέφτομαι. Ναι, δεν αλλάζω. Όχι, χειροτερεύω, αλλά τάκ, κάνω κάποιες σκέψεις γύρω από μένα. Γενικά μην υποκύπτετε, σας παρακαλώ. Έτσι εκπροσωπήστε το γυναικείο φίλο της μαμάδες. Να είστε power. Χάλια εγώ, τι έχω πει, χάλια. Αυτό είναι πολύ ωραία συμβουλή. Όταν έχετε ένα παιδί που είναι έτσι δύσκολο σαν το δικό μου και σας έχει τρελάνει, αν μια φορά δεν σας τρελάνει, θέλω να το επιβραβεύσετε. Ξέρω σας είναι δύσκολο πρακτικά, θέλετε να το πείτε «Είσαι το καλό, μια φορά τα κατάφερες και δεν με τρέλανες». Μην το πείτε, πείτε το ανάποδο, ότι πω σήμερα, πώς με συγκίνησες, πώς, τι ωραία που σεβάστηκες στη μαμά, τι ωραία που φέρθηκες αγάπη μου. Τα παιδιά λατρεύουν την επιβράβευση. Δώστε τη. Μετά το βράδυ για εσάς αλκοόλ, κρασάκι, κάποια ηρεμιστικούλια, δεν είναι κάτι, αλλά θα περάσει, θα γίνουν 18 χρονών. Απλά, να πούμε ότι τα παιδιά που είναι απαιτητικά μικρά, συνεχίζουν να είναι απαιτητικά και ως ενήλικες. Και αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα στη μετέπειτα ζωή τους, γιατί δεν μπορούν να συνάψουν σωστές σχέσεις, δεν μπορούν να έχουν, τα λέω, τα ακούω, έτσι, δεν μπορούν να έχουν σωστούς φίλους. Δεν τα λέω ωραία.
Δεν ξέρω, κι εγώ έτσι με ακούω, με έχω θαυμάσει. Ναι, αλλά εμένα τα κάνει η Ριάννα. Έστω 50% επιτυχία δεν έχω. Επειδή έτσι είναι σαν παιδί. Ναι, γεννήθηκε μόνη της. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει, μπράβο μου. Οπότε ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, μπορεί εσείς να το πετύχετε. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και αν το πετύχετε και βρείτε και κάναν άλλο τρόπο, να μου στείλετε, να μου πείτε. Οπότε, το μαμά το θέλω για εμένα σημαίνει αγάπη μου πάρτο. Για εσάς πρέπει να σημαίνει. Δεν, αγάπη μου δεν γίνεται. Είχαμε συμφωνήσει κάτι άλλο. Συνεννοηθήκαμε. Το podcast αυτό το φοβερό ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Όλα τα άλλα podcast, τα πιο σοβαρά και πιο έτσι, εμπεριστατωμένα, θα τα βρείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή εσείς ακούτε τα podcasts από το κινητό σας. Φιλάκι πολλά. Και εγώ επανέρχομαι με φανταστικό podcast για βόλτα. Το επόμενο δηλαδή podcast που σας ετοιμάζω είναι το πώς θα βγείτε την πρώτη σας βόλτα με το μωρό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.